πάμε παρακάτω. Και τι έκανε τελικά ο Θεμιστοκλής που έπρεπε να προσκυνήσει τον Αρταξέρξη για να τον δει? Παρουσιάστηκε λοιπόν μπροστά του και λέει: είναι γνωστό ότι ο Θεμιστοκλής έριψε κατά γης το δακτυλίδι του, έβαλε το δακτυλίδι, το πέταξε μπροστά, κάνει να πιάσει το δακτυλίδι. Γεια σας, σας προσκύνησα, αυτό ήτανε. Μπερδεύτηκε εκεί μέσα στους χιτώνες του, ξέρω εγώ κτλ. Και έσκυψε λοιπόν να πιάσει το δακτυλίδι του για να νομιστεί μόνο ότι προσκύνησε. Το τέχνασμα αυτό το μιμήθηκε αργότερα και ο Ισμηνίας ο Θηβαίος. Και λέει εδώ πέρα ποιος ο Πλούταρχος πάλι, ανέβη προς τον βασιλέα και Ισμηνίας ο Θηβαίος. Ισμηνίας δε προσκυνήσε κελευόμενος, εξέβαλε προ αυτού χαμάζε των δακτύλιων. Ήτα κύψας ανήλετο των δακτύλιων και παρέσχε δόξαν προσκυνούντος. Αυτό είναι εύκολο, έτσι. Είναι. Ο Ισμηνίας ο Θηβαίος λοιπόν, κελευόμενος, τι σημαίνει κελεύω, διατάζω, διαταζόμενος, ναι, με αυτή την έννοια, αφού διετάχθη, να προσκυνήσει, εξέβαλε, εξέβαλε προ αυτού, μπροστά του, έτσι. Χαμάζε, χάμω, χαμάμω, έτσι, από εδώ είναι όλα αυτά, χαμάδις, έχει πολλούς τύπους, αλλά το βλέπετε, τη ρίζα, χάμω. Των δακτύλιων και έπειτα κύψας. Τι είναι αυτό το κύψας? Έτσι, μπράβο, το κύπτο. Πανάρχιο ρήμα, κύπτο, σκυφτός από εδώ, κυφός, ο καμπούρης κτλ. Λοιπόν, αφού έσκυψε λοιπόν, ανήλετο. Εδώ το καταλάβαμε αυτό, το ανήλετο. Σηκώθηκε. Ανελό. Ανήλετο λοιπόν, ανήλετο, λαμβάνω, κυριεύω, σκοτώνω. Πήρε το δακτυλίδι. Λαμβάνω. Το έλαβε στα χέρια του το δαχτυλίδι και παρέσχε σε όλους την δόξα του προσκυνούντος. Λοιπόν, τα-τα-ταν, έψιλον γιώτα λάμδα. Ερούμε. Τι ρήμα κι αυτό, έτσι. Τι ρήμα κι αυτό. Ρούμα, ρήμα. Λοιπόν, και πήρε λοιπόν το δαχτυλίδι. Είναι αόριστος β' του ρήματος ερούμε. Ερέω ερώ, συλλαμβάνω, κυριεύω, σκοτώνω. Στη μέση φωνή το ερούμε σημαίνει επιλέγω, εκλέγω, προαίρεσης. Αλλά να θυμάστε αυτό τον αόριστο β, τέλος πάντων, αυτό τον αόριστο β. Οι ήλωτες από εδώ. Μάλλον τέλος πάντων. Αυτό. Από τον αόριστο β. Οι ήλωτες. Το έλος, η πόλη σε άλλο. Τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, ερέω ερώ, πώς θα γίνει εδώ πέρα τώρα αυτό? Θα γίνει έτσι. Το ΑΙ ήταν με υπογεγραμμένη. Ήρουν. Μέλλοντας. Ερίσω. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ήλον. Ήρικα. Δεν έχει κανένα άλλο πρόβλημα, μόνο αυτό είναι το δικό του. Εντάξει. Ερέω, ερώ, ήρουν, ερίσω, ήλον, ήρικα, ηρίκη. Δεν είναι το ήρικα, καμία σχέση με το ήρικα το του λέγω, το παρακείμενο. Ακούγεται το ίδιο, ναι. Ναι, ομόλογο, ναι. Αλλά εψιλογιώτα εκείνο. Εψιλογιώτα εδώ, έτσι. Ναι. Για να θυμίζει ερέω, ερώ, για να θυμίζει ρήτορες, λόγο, ωραία, ειρήνη κτλ. Ωραία, θα κάτι πάνω εδώ. Ναι. Εδώ τώρα, αυτά τα δύο ρήματα είναι το ίδιο ρήμα ή είναι δύο διαφορετικά ρήματα? Ποια δύο? Το ερώ και το ερούμε, που έχουν διαφορετικές σημασίες. Η ρίζα πάει πίσω. Πολύ πίσω. Αρχαία. Οπότε θα ήταν δύο ρίζες, ενώθηκαν μετά, ναι, και δημιούργησαν ένα ρήμα. Έτσι, όπως το λέγω, ας πούμε, έχει και το ερώ, σαν μέλλοντα. Όχι, άλλο έτσι, άλλο. Τι ρώτησες? Το ερούμε. Ναι. Έχει ενεργητικό το ερώ ή είναι αποθετικό? Αυτό θέλω να πω. Όχι, δεν είναι αποθετικό. Δηλαδή, το ερούμε, ναι, είναι η μέση φωνή, ναι, έτσι. Λοιπόν, έχει διαφορετική σημασία. Αυτό, ναι, σημαίνει συλλαμβάνω, κυριεύω, σκοτώνω, αυτό εκλέγω. Αυτό εδώ έχει σαν παθητικό του, ας πούμε, το αλίσκομαι. Αλίσκομαι. Και εδώ. Έτσι. Δηλαδή, αν θέλω να πω συλλαμβάνω με, κυριεύω με, σκοτώνω με, θα πω αυτό εδώ. Αλίσκο. Γι' αυτό λέω η πόλη σε άλλο. Το εάλλο είναι, ναι, από εδώ. Αλλά εγώ θέλω να θυμάστε το εψιλον γιώτα και το λάμδα. Μπορείτε να το θυμάστε αυτό. Στην υποτακτική θα γίνει έλο.
Οπότε έχω αυτή τη ρίζα που θέλω να θυμάστε και αυτή είναι εδώ. Φίλωτες. Έτσι. Και το L. Και το L. Γιατί στην υποτακτική ο αόριστος χάνει τη, και σε όλες τις άλλες εγγύες χάνει την αύξησή του. Λοιπόν, ανήλετο λοιπόν, τι, ανερούμε, έσκυψε και το πήρε και δεν έχει μόνο αυτή τη σημασία το ρήμα. Το ρήμα έχει και τη σημασία του σκοτώνου. Έτσι είπαμε, συλλαμβάνω κυρίως σκοτώνου. Οπότε μπορεί να το βρείτε και σαν σκοτώνου. Πάμε παρακάτω. Ενώ ο πρεσβευτής Τιμαγόρας που εδέχθη να προσκυνήσει, εφωνεύθη υπό των Αθηναίων. Έτσι. Τιμαγόρας, ποιος ήταν αυτός. Ούτως πρεσβευτής, πεμφθής προς βασιλέα Αρταξέρξην, πεμφθής υπό Αθηναίων. Έτσι. Χρυσίον έλαβε παρά αυτού και αργύριον. Δεν προσκύνησε μόνο. Έλαβε παρά αυτού του βασιλέως, του Αρταξέρξου, και χρυσίον και αργύριον. Ούτως λοιπόν ο Τιμαγόρας προσκυνήσα στον βασιλέα των Περσών παρά τα έθη των Ελλήνων και δωροδοκηθείς, ανηρέθη υπό Αθηναίων. Ανηρέθη. Πάμε τώρα στο ανηρέθη. Τι είναι? Ανέρεσης. Ωραία. Έτσι, εφωνεύτη. Ναι. Από τους Αθηναίους. Ως το Θεός διασώζει πως όταν ο Αρταξέρξης προσέφερε χρυσόν, ο πόσον χρυσόν αν βούλητε, σε ποιον? Στον Ιπποκράτη, για να δεχτεί να γίνει ο ιατρός της Περσικής Αυλής, φάσκον, λέγοντας ο Αρταξέρξης, Χριστόν είναι βασιλέα. Τι είπε ο Αρταξέρξης, σε παρακαλώ Ιπποκράτη, έλα να γίνεις ιατρός στη δική μου αυλή, γιατί είμαι καλός βασιλιάς. Έτσι, λέγοντας ότι είναι Χριστός βασιλεύς, έτσι. Ναι. Χριστός είναι ο καλός, ο Χρήστος. Ναι, ναι, ναι. Καλός. Διαφορετικά είναι αχρίος, άχρηστος. Λοιπόν, ότι είναι καλός βασιλιάς, ο Ιπποκράτης έφη. Αυτά του χρόνου που θα κάνουμε αφιέρωμα στο δεύτερο έτος στην ιατρική. Θα δείτε όλη την απάντησή του. Λέει λοιπόν ο Ιπποκράτης, ουδέομαι Χριστού δεσπότου. Δεν πάνε να είσαι και καλός. Είσαι δεσπότης, τι να σε κάνω. Δεν θέλω καλό αφεντικό. Με έχουν ανάγκη και στην Ελλάδα, του λέει παρακάτω. Όσο χρυσό και να έχεις. Δεν χρειάζομαι λοιπόν, ουδέομαι Χριστού δεσπότου. Εκεί πάει ο υπαινιγμός. Αφεντικό δεν θέλω. Δεν πάει να είσαι και καλός, δεν πάει να είσαι χρυσός και Χριστός, όπως το λέμε και τώρα. Ακατανόητον και ανεπίτρεπτον οι υποκλήσεις και προσκυνήσεις για τους Έλληνες, οι οποίοι, αν και ευσεβείς, δεν έκυπτον ούτε καν όταν προσύφχοντο. Έτσι. Δεν γονάτιζαν. Είναι γνωστό ότι επεκαλούντο τους επουρανίους θεούς διαπλής ανατάσεως των χειρών. Και έχουμε ένα στίχο από την Ιλιάδα. Λαΐ δηρίσαντο θεήσι δε χείρας ανέσχων. Τας χείρας ανέσχων. Ποιο ρήμα είναι? Ανά και έχω. Σήκωσαν τας χείρας λοιπόν, ανέχω. Κρατάω κάτι, γιατί το έχω σημαίνει κρατάω. Κρατάω ψηλά. Οπότε σήκωσαν τας χείρας. Και ηρίσαντο οι λαοί. Στον Όμηρο ποιοι είναι οι λαοί? Οι στρατοί. Δεν έχει άλλο λαό εκεί πέρα, ο στρατός. Οι στρατοί λοιπόν ηρίσαντο, αυτό το ηρίσαντο τώρα, σαντο, σαντο, είναι αόριστος και είναι του αράω με αρώμε. Αράω με αρώμε. Έτσι. Δηλαδή προσεύχομαι. Στέλνω ψηλά αρά, ευχές. Η αρά είναι η ευχή, η προσευχή, η αρά. Γιατί? Γιατί έρωτας χείρας. Και πρέπει να πάει και ψηλά, έτσι, γι' αυτό λέγεται αρά. Η αρά λοιπόν είναι η προσευχή, έρωτας χείρας, ψηλά θα πάει η ευχή. Και αρά είναι και το αντίθετο. Κατάρα. Ναι. Ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Μπορεί να το βρείτε και ως κατάρα, έτσι. Ναι, το έχουμε δει στο δράμα μαζί. Ναι. Ανάλογα με τα συμφραζόμενα, ναι, θα δείτε αν είναι εναντίον, αν είναι για κακό ή αν είναι για καλό. Έτσι. Πάντως είναι μία ευχή, μία προσευχή. Τώρα, αν προσεύχεσαι να τον κάψει ο Θεός τον άλλον, είναι κατάλληλο. Λοιπόν, από το επειδή η Θεή όμως είναι ψηλά, αέρο, πρέπει να πάει ψηλά. Λοιπόν, ηρίσαντο οι λαοί,
θεείς. Προσευχήθηκαν στους θεούς οι στρατοί και σήκωσαν ψηλά τα σχήρας. Και λέει ο Αριστοφάνης στους όρνηθες, στάντες ευξόμεθα αυτής, εννοεί της θεής, ανατείνοντες το χείρε. Και γιατί ευξόμεθα αυτής, αγαθών διδώνε. Έτσι, ευξόμεθα της θεής, διδώνε σε μας ημίν, έτσι, αγαθών. Στάντες, αυτό το στάντες τώρα δεν χρειάζεται σίγμα τάφ, έτσι. Ναι, αφού σταθούμε, ευξόμεθα, θα προσευχηθούμε, αυτό είναι το εύχομαι. Έτσι, εύχομαι. Και φαίνεται εδώ πέρα η ευχή. Πάλι διαχέεται, σκορπίζει ψηλά στον αέρα, χαίεται, έτσι, ευχ και χαίω. Εδώ είναι για καλό. Εδώ είναι καλό. Τι λέει κιόλας, αγαθόν διδώνε. Αγαθόν διδώνε. Ο αγαθός, το επίθετο αγαθός, έχει ως επίρρημα το ευχ, έτσι. Το επίρρημα, το επίθετο αγαθός έχει ως επίρρημα το ευχ, ναι. Οπότε, όπως λέμε, αγαθός με ωμέγα, ευχ. Τα παραθετικά δηλαδή των επιθέτων. Το επίθετο δεν έχει και επίρρημα συνήθως. Ναι. Ωραία, το επίρρημα του επιθέτου αγαθός είναι το ευχ. Αγαθός δεν σημαίνει καλός. Το ευχ σημαίνει καλά. Όλα να πάνε καλά. Αυτό, εύχομαι, προσεύχομαι να πάνε όλα καλά. Και διαχέεται αυτό στο σύμπαν, τέλος πάντων, η ευχή μου, η προσευχή μου. Ορίστε. Χαίω, διαχαίω. Διαχαίω. Χύνω αν είναι υγρό, σκορπίζω αν είναι οτιδήποτε άλλο, διάχυση. Έτσι. Χαρά, χαρά, χαρά. Χ, χαίω και έρω. Όταν λέω χαρά, ανεβαίνω προς τα πάνω και ανοίγει η ψυχή μου. Αυτό. Ανοίγει η ψυχή μου. Λοιπόν. Στάντες ευξόμεθα αυτής, ανατείνοντες το χείρε, το χείρε βλέπετε είναι διοικός, έτσι, ένα έψιλον λείπει εκεί πέρα, το χείρε, αγαθόν διδώνε, θεοκλητούντος και προς τον ουρανόν, ανατείνοντος τα σχήρας ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι, τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, θεοκλητούντος, θεοκλητέο, θεοκλητό, κλείο, κλείο, τι σημαίνει κλείο, τι σημαίνει κλείο, θα σας βάλω τέστα, την άλλη φορά. Κλείο, ακούω. Και όταν ακούω πολύ για κάποιον, τότε έχει κλαίος. Αυτό το κλείο, αυτό το κάποιες λέξεις πάρα πολύ σημαντικές, δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε. Λοιπόν, κλείο σημαίνει ακούω, απλά έναν ήχο, και το κλαίος από εδώ. Θεοκλητούντος, τι έκανε, έκανε επίκληση, καλούσε κοντά του να τον ακούσουν, να ακουστεί, έτσι, από τους θεούς. Πώς το έκανε αυτό, ανατείνοντας τα σχήρας προς τον ουρανό. Έτσι, προσεύχομαι. Κλήθη με εφ, έτσι δεν λένε οι ορθικοί ύμνοι. Ναι, ακούσε ναι, με. Να το ρωτήσω. Το θεοκλητούντος, το κλείο σημαίνει είπαμε ακούω. Ναι. Αλλά ακούω και εννοώ το. Επικαλούμε. Επικαλώ. Επικαλούμε. Θεοκλητέο όλο μαζί. Επικαλούμε τους θεούς να με ακούσουν. Τους καλώ. Κλείο. Τους καλώ κοντά μου να ακούσουν. Ακούν αυτή τη στιγμή οι θεοί. Λέμε, προσεύχομαι, αλλά και την ώρα δεν. Ήταν ανοιχτή η ουρανή. Επικαλούμε. Αυτό σημαίνει. Απλά έχει μέσα το κλείο. Όταν εδέονται λοιπόν προς τους θαλασσίους θεούς, τότε άπλωναν τα σχήρας προς την θάλασσα. Ενώ όταν απευθύνονται προς τους θεούς του κάτω κόσμου, χτυπούσαν το έδαφος δια των ποδών και όχι δια της παλάμης, για να αποφύγουν το σκύψιμο. Λοιπόν, ακόμη και ο Προμηθεύς Δεσμότης στον Κάφκασο προτιμά να υποφέρει παρά να ταπεινωθεί στον Δία, οικετεύοντάς τον, εκλυπαρώντας τον. Μήποτε λυπαρίσω γυναικομίμης υπτιάσμαση χερών. Τι λέει. Αισχύλος, έτσι, Προμηθεύς Δεσμότης. Μήποτε λυπαρίσω. Αυτό. Κλυπαρώ. Το λέμε ακόμα και σήμερα. Έτσι, μπράβο. Δεν θα εκλυπαρίσω ποτέ γυναικομίμης υπτιάσμαση χερών. Υπτίασμα. Τι είναι το υπτίασμα? Ύπτιο. Μπράβο, ύπτιο. Το ξέρουμε από το κολύβι. Ύπτιος είναι ο ανάσκελος, έτσι. Ύπτιος. Ύπτιος, υπτία, ύπτιον, όπτιος.
Από το όπτιο, αυτό είναι από το όπτο. Τι σημαίνει όπτο? Οπ, 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 οπ. Έτσι, μπράβο, η όψη δεν είναι τίποτα άλλο. Είδατε που βρήκατε τη ρίζα. Λοιπόν, όπτο σημαίνει βλέπω. Όταν ήταν όπτιος και μετά δεν ξέρω γιατί, το κάναν ύπτιος. Όταν είσαι ανάσκελα στο κρεβάτι, μπορείς και βλέπεις. Μπορείς και βλέπεις. Έτσι. Όταν είσαι επιστόμα, που λέει και ο Όμηρος, δεν βλέπεις. Με αυτή την έννοια. Από το όπτο. Βλέπω. Καλά, δεν χρειάζεται μόνο την ετυμολογία. Ύπτιος είναι ανάσκελος. Λοιπόν, η σημασία είναι η ίδια, δεν άλλαξε, απλά θέλω να σας πω τη ρίζα. Και λέει εδώ πέρα, δεν θα εκλιπαρίσω ποτέ. Λιπαρώ. Λιπαραίο, λιπαρώ. Έτσι. Λίαν και πάριμι. Αυτό το πάριμι είναι το ημί, το ρήμα ημί, με την πρόθεση παρά που τη σημαίνει παρόν. Δηλαδή δεν θα κάθομαι εδώ πέρα μία ώρα, θα είμαι παρόν θέλω να πω, για να παρακαλάω εσένα. Έχει την έννοια του η έντονη ηκεσία. Κάθεσαι εκεί μέχρι να λιώσει. Μέχρι να λιώσει, παρακαλά τον άλλον. Μέχρι να γίνει αυτό που θε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα πει εκλιπαρώ. Αλλιώ θα έλεγε ξέρω εγώ κάτι άλλο. Μήποτε εκλιπαρίσω, η πτιάσμαση είναι δοτική. Δοτική του τρόπου. Με υπτιάσματα χειρών. Έτσι δεν κάνουν αυτό που παρακαλάνε. Γυρνάνε ανάσκελα τα χέρια. Αυτό. Υπτίασμα των χειρών είναι αυτό. Με υπτιάσματα χειρών, χερών, όπως το λέει εδώ για το στίχο, γυναικομήμης. Αυτό δεν μ' αρέσει, αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν ήταν και πολύ. Δεν ήταν και πολύ, ναι. Και πολύ, λοιπόν, θα πιστείς, όχι, όχι. Θα τον δούμε και στους 7 επιθύβας, ποιος Ευρυπίδης και ποιο. Τέλος πάντων, άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη. Ναι, γυναικουλίστηκα. Γυναικομήμης, γυναικόμημος, αυτός που μιμείται τις γυναίκες. Οι γυναίκες, τέλος πάντων, σκύλος είναι αυτός, τι να κάνω. Λοιπόν, δεν θα εκλιπαρίσω ποτέ και σαν γυναίκα τέλος πάντων θα γυρίσω τα χέρια μου έτσι, για να οικετεύω. Πολύ ωραίο στίχος πάντως, από εκεί και πέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό και ο Διογέννης ο Κυνικός. Όταν κάποτε είδε μία γυναίκα να γονατίζει για να προσκυνήσει, δηλαδή έπεσε στα τέσσερα η γυναίκα και προσκυνούσε ανάλογα τώρα τι ήθελε κιόλας, με την κεφαλή επί του εδάφους, την επετίμησε και της λέει «Ου και βλαβείο γίνε, μήποτε Θεού όπισθεν εστώτος, ασχημονήσεις». Δεν λένε τα πάντα πλήρη Θεών και ο Θεός είναι παντού. Ναι, ναι. Άμα σκύψω εγώ και είναι από πίσω ο Θεός, είναι ασχημοσύνη, έτσι. Ασχημονήσεις λέει, ουκ ευλαβή, το βλέπετε. Ευλαβούμε, ευλαβή, κολοβώ. Δεν φοβάσαι γυναίκα, ό, γίνε, δεν φοβάσαι, ευλαβαίωμε, ευλαβούμε και η ευλάβεια είναι ο φόβος. Το ξέρετε αυτό. Όχι, να πω. Ευλάβεια, εφ και λαμβάνω κάτι, λαβή. Πιάσε, να έχεις γερή λαβή σε κάτι, να το πιάσεις καλά. Γιατί, γιατί φοβάσαι, μη σου πέσει, μη σου σπάσει. Το προσέχεις πολύ από το φόβο αυτό. Και κατήντησε μετά να λέμε ευλάβεια. Όταν προσέχω κάτι πάρα πολύ. Ευλαβούμε. Ευλαβαίωμε, ευλαβαίω, ευλαβώ τέλος πάντων και ευλαβαίωμε, ευλαβούμε, φοβούμε. Αλλά έχει το εφ. Και το έλαβον, τον όριστο β του λαμβάνω, έτσι. Πιάνω καλά κάτι. Εμείς το αποδίδουμε φοβούμε. Δεν φοβάσαι ουκ ευλαβή, ο γινέ. Μην τυχόν κάποτε, εστώτος, σίγμα τάφ, είναι το ίστιμη, δεν είναι τίποτα άλλο, δεν υπάρχει άλλο ρήμα. Στέκεται ο Θεός, όπισθε και ασχημονήσεις. Βαθύτατα ριζωμένη λοιπόν η πεποίθηση ότι το κύπτην είναι ταπεινωτικό και ότι ουκήθιστε τη σέληση άνθρωπον προσκυνέιν. Προσκυνώ, από πού είναι, το έχουμε πει πολλές φορές σήμερα. Όλο και αυτό λέμε. Προσκυνώ. Έτσι, μπράβο. Τι σημαίνει κοινό? Φυλάω. Φυλάω, δίνω φυλάκι, έτσι, κοινέο κοινό. Κοινό, εκείνουν, κίσω, έκισα, έτσι, έκισα, φίλησα. Γι' αυτό λέει...